Ουγγαρία και Πολωνία βάζουν μπλόκο στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα που βγήκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής, όπου δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει συμφωνία. Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ξεκάθαρα κατά της πολιτικής ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την Πολωνία. Και οι δύο χώρες ζητούν να γίνει εθελοντικά η υποδοχή αυτών που ζητούν άσυλο στα σύνορα. Ακριβώς αντίθετα δηλαδή με αυτό που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει να κάνει με τον έλεγχο των συνόρων από κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, αλλά και καταβολή 20.000 ευρώ για κάθε αλλοδαπό που δεν γίνεται αποδεκτός από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το ότι Ουγγαρία και Πολωνία έχουν εντελώς διαφορετική στάση όσον αφορά το ουκρανικό, εντούτοις ενώθηκαν στο μεταναστευτικό ζήτημα θέλοντας να προασπίσουν τα συμφέροντα των χωρών τους. Και μπροστά σε αυτά ανέπτυξαν μια κοινή γραμμή πλεύσης και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλο ζήτημα με τους Ουκρανούς μετανάστες που φεύγουν από τη χώρα τους λόγω του πολέμου.